Επιστροφή μας τώρα, κυρίες και κύριοι, είναι στην Συμφωνία των Πρεσπών. Πέρασε ήδη την αρμόδια επιτροπή της Βουλής Εξωτερικών και Άμυνας και έχουμε μπροστά μας την Ολομέλεια. Αλλά υπάρχει και μια συγκέντρωση Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ενάντια Συμφωνία των Πρεσπών. Ο κύριος Ελισαίος Βαγενάς, τέλεχος του κόμματος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα για τις θέσεις του ΚΚΕ. Καλησπέρα σας, είστε καλά? Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, πότε είναι η... Την Πέμπτη το απόγευμα, στις 6.30 ώρα, στο Πάρκο Ελευθερίας, στο πρώην ΑΤΕΣΑ, στην Αθήνα, και βέβαια υπάρχουν συγκεντρώσεις αντίστοιχες και στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα. Διαδηλώνουμε ενάντια στη Συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ και στα σχέδια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενάντια στον εθνικισμό και τον αλυτρωτισμό και βέβαια υπέρ της φιλίας και της κοινής πάλης των λαών της περιοχής. Αυτό είναι το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων αυτών και θέλουμε και αυτές να συμβάλλουν στο να διαφωτίσουμε καλύτερα για όλα αυτά που εξελίσσονται. Ωραία, για να πάμε στην ουσία, για σας ποια είναι τα προβληματικά σημεία της συμφωνίας, αν υπάρχει? Υπάρχουν και είναι πάρα πολύ σοβαρά, γιατί αυτή η συμφωνία είναι μια συμφωνία που έγινε για να προωθηθούν τα ιμπεριαλιστικά σχέδια του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν στόχο να διευρυνθούν στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, ενσωματώνοντας όσες χώρες έχουν μείνει αυτή τη στιγμή εκτός, ασκώντας πιέσεις σε αυτή την κατεύθυνση και με στόχο να αποκόψουν τη φόρα σε ανταγωνιστικά συμφέροντα άλλων δυνάμεων που θέλουν να ενισχυθούν στην περιοχή, όπως είναι η Ρωσία, η Κίνα κτλ. Είναι μια, θεωρούμε, εξέλιξη πολύ αρνητική για τους λαούς, διότι μιλάμε για ενώσεις όπως είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι καταπέλτη σε βάρος των λαών, της ειρήνης, της ασφάλειας, της ζωής τους. Έχουμε μεγάλη εμπειρία σαν χώρα, σαν λαός, από τη συμμετοχή μας σε αυτές τις υπεριαλιστικές ενώσεις και είμαστε αντίθετοι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο που οξύνει παραπέρα τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις και στοχοποιεί και τους λαούς της περιοχής. Έτσι, με την έννοια ότι, βλέπετε, μεταφέρονται όπλα, μεταφέρονται δυνάμεις στην περιοχή μας, λόγος πλέον είναι και για όπλα κτλ. Αυτό ήδη συμβαίνει, δηλαδή εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, από τον βομβαρδισμό της, δηλαδή και όπλα και αεραδιενεργά κατάλοιπα έχουν αφαιθεί και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Η κατάσταση δεν είναι εύκολη. Τώρα γίνεται ένα βήμα ακόμα περισσότερο, θεσμοποιείται και ασκείται και μια πίεση. Ναι. Παραδείγματος χάρη, την περασμένη εβδομάδα ήταν ο Πούτιν στο Βελιγράδι, έτσι. Και έγινε δεκτός από πλήθος κόσμου. Βεβαίως. Και διαδηλώσεις υπέρ της Ρωσίας, αν και... Βλέπετε, εδώ ασκείται μια πίεση. Να θυμίσω ότι το ερώτημα που θέσανε στο δημοψήφισμα του Σεπτέμβρη στη ΦΥΡΟΜ δεν ήταν αν θέλουν το Βόρεια Μακεδονία, αν δεν το θέλουν. Αν θέλουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνουν αποδεχτεί τη συμφωνία με την ελληνική δημοκρατία. Ναι. Έτσι. Και βέβαια το 63% του λαού γύρισε την πλάτη σε αυτό το στημένο δημοψήφισμα. Το 63% του λαού. Ναι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, εδώ γίνεται μια προσπάθεια με συνοπτικές διαδικασίες να ενταχθούν αυτές οι χώρες σε αυτές τις συμπεριαλιστικές ενώσεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει στην καθ' αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών, έχει ζήτημα με την... το άρθρο 2 της συμφωνίας... Ναι. Το άρθρο 2 της συμφωνίας, την ίδια τη συμφωνία, το άρθρο 2, αναφέρει αυτό το πράγμα. Πώς θα ενταχθεί η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατανοητό. Είναι η πάγια θέση του κόμματος αναφορικά με το ΝΑΤΟ. Δεν είναι κάτι που το ανακαλύπτουν, που είναι εκτός της συμφωνίας. Με το όνομα, με την όνομα. Ο κόσμος το έχει βουκινό και αυτή κρυφό καμάρι. Δηλαδή, άκουγα νωρίτερα αυτή την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι είναι αντιπεριαλιστική η συμφωνία. Σας άρεσε? Λοιπόν, έλεγε δηλαδή, το μόνο που απόμεινε πια να πούνε είναι ότι ο διαβολικά καλός Τραμπ είναι Συριζέος που έχει διεισδύσει στο Λευκό Οίκο και δουλεύει από τα μέσα ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Ναι. Αλλά εδώ πρέπει να δούμε αν υπάρχει διαφωνία του κόμματος και στα άλλα θέματα. Διαφωνία, στο όνομα, για παράδειγμα. Ναι, υπάρχει διαφωνία. Εμείς από την αρχή, από τότε που είχε προκύψει αυτό το ζήτημα, το οποίο να θυμίσω προέκυψε ακριβώς εξαιτίας των ιμπεριαλιστικών σχεδίων της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας, της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας και της εμφάνισης αυτού του κράτους, είχαμε τονίσει ότι εφόσον θα αξιοποιηθεί η έννοια Μακεδονία ή Μακεδονικός, μιας και μιλάμε για μια περιοχή που έχει διαμοιραστεί μετά τους Βαλκανικούς πολέμους με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, θα πρέπει να υπάρχει γεωγραφικός προσδιορισμός και θα πρέπει να έχουν απαλληφθεί μια σειρά αλυτρωτικοί όροι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανάμεσα και εμποδίζουν τις σχέσεις ανάμεσα στους δύο λαούς. Και αυτό δεν γίνεται. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ποιος θα ήταν... Να σας πω, δεν γίνεται γιατί με αυτή τη συμφωνία κατοχυρώνεται η έννοια μακεδονικός λαός, κατοχυρώνεται η έννοια μακεδονική ηθαγένεια, κατοχυρώνεται η έννοια μακεδονική γλώσσα, πράγματα ανύπαρκτα και αντιιστορικά, τα οποία ακριβώς ενισχύουν τον αλυτρωτισμό και τον εθνικισμό και από τις δύο μεριές των συνόρων. Mm-hmm. Είναι δηλαδή επικίνδυνο και ξέρετε ότι πάνω σε αυτόν τον εθνικισμό και τον αλυτρωτισμό πατάνε και όλοι αυτοί που έρχονται στη συνέχεια για να σπείρουν το διέρη και βασίλευε, για να προωθήσουν τους δικούς τους σχεδιασμούς. Εκεί πατάνε. Εδώ παραμένουν λοιπόν όλοι αυτοί οι αλυτρωτισμοί, οι πολύ επικίνδυνοι για το μέλλον των λαών. Ναρκοθετείται το μέλλον των λαών. Δηλαδή το ΚΚΕ δεν θέλει να υπάρχει το όνομα Μακεδονία στη γειτονική χώρα. Εμείς τονίσαμε ότι ένας από τους όρους είναι να υπάρχει γεωγραφικός προσδιορισμός και βάλαμε και μια σειρά άλλες προϋποθέσεις. Αυτός ο γεωγραφικός προσδιορισμός δεν επιτυχάνει αυτή τη συμφωνία όταν ορίζεται ως Βόρεια Μακεδονία. Κοιτάξτε να δείτε, σε τέτοια πράγματα δεν είναι να πεις, πώς το λένε, περνάει το ένα και παραγράφουμε όλα τα άλλα. Διότι πρέπει να τα δεις σε ένα σύνολο. Μπορεί να υπάρχει γεωγραφικός προορισμός, υπάρχει την ίδια ώρα η διατήρηση του σπέρματος του αλυτρωτισμού, του εθνικισμού. Υπάρχει από πίσω το ογκόλυθος αυτός που λέγεται διεύρυνση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ιστορική διαδρομή το ΚΚΕ έχει υιοθετήσει τον όρο. Για παράδειγμα, έχει μιλήσει για μακεδονικό λαό. Κοιτάξτε, έχει μιλήσει το ΚΚΕ για μακεδονικό λαό. Ναι. Όχι, εμείς πάντα λέγαμε το και θα σας θυμίσω ότι βέβαια το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας ήταν αντίθετο πάμε και στον εμφύλιο και μετά αντίθετο και στην καταπίεση που ασκούσε το αστικό κράτος στους σλαβόφωνους της περιοχής. Ας σας θυμίσω ότι ο Χαρίλαος Λωράκης, όταν τον είχαν ερωτήσει, είχε πει ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα είχε πει ότι Μακεδόνας είναι και αυτός που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και αυτός που γεννήθηκε στα Σκόπια, αλλά με τη γεωγραφική έννοια. Έδειχνε πάντοτε το κόμμα μας ότι αυτός ο λαός, ο οποίος ήρθε, κατέχει τις ρίζες του στο σλαβικό στοιχείο που κατέβηκε τον 6ο-7ο αιώνα μετά Χριστό στην περιοχή της Μακεδονίας, δεν έχει σχέση με την αρχαία Μακεδονία. Δεν έχει σχέση. Έτσι. Γι' αυτό όμως δεν λέει και η συμφωνία. Και οι ίδιοι το αποδέχονται έτσι. Με την έννοια αυτή, ο όρος Σλάβο Μακεδόνες είναι ο πιο λογικός. Έτσι. Σε αυτή την, δεν μπορείς να μιλήσεις για μακεδονικό λαό. Με την έννοια ότι Μακεδόνες υπάρχουν και στην Ελλάδα, οι Μακεδόνες υπάρχουν και πέρα από τα σύνορα τα ελληνικά, μιας και Μακεδονία είναι μια περιοχή γεωγραφική που έχει μοιραστεί με τους Βαλκανικούς πολέμους. Έτσι. Αλλά όχι με την εθνοτική έννοια. Διότι, μ' ακούτε? Ναι, με πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί με την εθνοτική έννοια ανοίγει ακριβώς το καπάκι των διεκδικήσεων αύριο σε βάρος του λαού μας, δημιουργεί ζητήματα που μπορούν να πλήξουν την εδαφική ακεραιότητα, τα σύνορα, που πάντα αυτό ήταν ένα ζήτημα το οποίο έθετε το κόμμα μας. Συγγνώμη, αλλά για να το καταλάβω, διότι στο παρελθόν υπάρχει απόφαση πέμπτης Ολομέλειας που μιλούσε αναφορικά με το... Όχι, κάντε την ερώτηση. Κάντε την ερώτηση, ωραία. Όπου υπάρχει αναφορά σε Μακεδόνες κομμουνιστές, το μακεδονικό Σλάβο και μακεδονικό λαό, ως τέτοιος προσδιορίζεται, που έδωσε μάχη μέσα από το Δημοκρατικό Στρατό της Ελλάδος για την απελευθέρωσή του. Υπάρχουν αυτές τις αναφορές. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι δεν θέλουμε Βόρεια Μακεδονία υπό το ΝΑΤΟ. Να κάνουμε μια συζήτηση για την ιστορία. Δεν έχει σημασία η ιστορία. Αλλά να σας πω, αν να ξεκινήσουμε από την εποχή του Αδάμ και της Εύας. Και αν όχι, ο εμφύλιος είναι σημείο αναφοράς. Μισό λεπτό. Ο εμφύλιος είναι σημείο αναφοράς. Με καλή διάθεση το λέω. Και για το Δημοκρατικό Στρατό είναι σημείο αναφοράς και για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα φτιάχτηκε από την προσπάθεια εκείνων των κύκλων που επικράτησαν στη Γιουγκοσλαβία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και οι οποίοι επιδίωξαν να αλλοιώσουν την ιστορία και να δημιουργήσουν μια ξεχωριστή μακεδονική, όπως λένε, εθνότητα. η προσπάθεια αυτή στηρίχθηκε από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Δεν βγάλαν άχνα. Και ξέρετε γιατί δεν βγάλαν άχνα? Γιατί ο Τίτο ήρθε σε σύγκρουση με τη Σοβιετική Ένωση. Ναι. Και αξιοποιήθηκε αυτή η ένταση ανάμεσα στη Γιουγκοσλαβία με τη Σοβιετική Ένωση και από τις ελληνικές κυβερνήσεις, από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Το 1953, παραδείγματος χάρη, η Γιουγκοσλαβία υπογράφει σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας με δύο χώρες του ΝΑΤΟ, που μόλις ένα χρόνο πριν είχαν μπει στο ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία. Με τις κυβερνήσεις οι ελληνικές, όλες αυτές που ήταν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, συμμετείχαν σε όλη αυτή την προσπάθεια με τον τρόπο τους, δηλαδή αποσιωπώντας το γεγονός που δημιουργήθηκε. Και επιπλέον το 1992 με τη διάλυση της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας, το οποίο όπως είπα το χεράκι τους έχουν βάλει πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόβλημα αυτό γιγαντώθηκε. Έτσι, και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρχουν αμφισβητήσεις και αλλαγές συνόρων, γιατί είχε ανοίξει αυτό το γαϊτανάκι. Βλέπουμε το Κόσοβο. Βλέπουμε να... Φυσικά, και υπάρχει πάντα η απειλή της Μεγάλης Αλβανίας. Ακριβώς. Και τα πράγματα, ξέρετε, δείχνουν ότι με τον ΝΑΤΟ, που το παρουσιάζουν ως εγγυητή της ειρήνης και της ασφάλειας, αυτά δεν ξεπερνούνται. Είμαστε χρόνια με τον ΝΑΤΟ, με την Τουρκία. Αλλά δεν είδαμε να γίνεται καμία πρόοδος. Δεν είδαμε τον ΝΑΤΟ να έχει επιβάλει, παραδείγματος χάρη στην αστική τάξη της Τουρκίας, να έχει ένα σεβασμό στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και να τα αναγνωρίσει. Έτσι. Έχουμε το κάζους Μπέλι, έχουμε τις χιλιάδες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και των υδάτων κάθε χρόνο. Είμαστε και οι δύο όμως σύμμαχοι μέσα στο ΝΑΤΟ. Βάλαν την Αλβανία στο ΝΑΤΟ πριν 10 χρόνια. Λύθηκαν τα προβλήματα με την Αλβανία? Εξακολουθούν να υπάρχουν διεκδικήσεις. Τα προβλήματα του ΝΑΤΟ λύθηκαν. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.